Είναι λαϊκή απέτηση. Οι Ναζί εγκληματίες να μπουν στη φυλακή. Να καταδικαστούν με τις ανώτατες ποινές. Και όχι με βάση την απαράδεκτη πρόταση της εισαγγελέας Αδαμαντίας Οικονόμου, και εδώ δεν χωράει κύριε Ροβέρδο, δεν ανακατευόμαστε. Λέω και όχι με την απαράδεκτη πρόταση της εισαγγελέως που αθωώνει τη Χρυσή Αυγή και υιοθετεί όλη της την επιχειρηματολογία, όσοι έχετε παρακολουθήσει τη δίκη. Λες και είναι στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Ό,τι είπαν οι χρυσαυγίτες για να υπερασπίσουν, τι να υπερασπίσουν δηλαδή, δολοφόνοι, τον εαυτό τους τα υιοθέτησε όλα στην αγόρευσή της. Ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, οι οικογένειες των θυμάτων, γιατί είναι φυσικά ο Παύλος Σύσσας πρώτος από όλους, αλλά είναι κι άλλοι που έχουν δεχθεί επιθέσεις, μαχαιρώματα, τρομοκρατία, ξύλο, δολοφονικές επιθέσεις, όλοι αυτοί, αλλά κυρίως και όλος ο ελληνικός λαός που γνωρίζει καλά τι θα πει φασισμός, που είναι σπαρμένο με σταυρούς και με αίμα όλη η Ελλάδα από τη δολοφονική δράση αυτών που δεν δίστασαν ποτέ να παραδεχτούν ότι είναι οι κληρονόμοι και οι τιμένοι του 1945. Ότι είναι δηλαδή φασίστες, χιτλερικοί, αλλά επειδή, ξαναλέω, είναι θρασίδηλοι, ποτέ δεν βγήκαν να το παραδεχτούν εδώ μέσα. Επομένως, εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν θέλουμε να διαφημίσουμε, αλλά ήμασταν οι πρώτοι που ανοίξαμε πόλεμο. Και μέσα στη Βουλή. Και έξω από τη Βουλή. Ας θυμηθεί κανένας, δεν θέλω να τα θυμίσω, όταν τους είπαμε ότι είναι φασιστική ναζιστική οργάνωση, παραλίγο να μου αφαιρέσει το λόγο κάποιος που προέδρευε τότε. Ότι υποτιμήθηκε και από άλλα πολιτικά κόμματα η δράση της Χρυσής Αυγής. Τώρα λοιπόν φτάσαμε στο τέλος αυτής της δίκης και στην αρχή άλλων πραγμάτων που πρέπει να γίνουν. Γι' αυτό λέμε ότι είναι απέτηση να καταδικαστούν, γιατί είναι δολοφόνοι. Και είναι δολοφόνοι γιατί είναι ναζιστές. Γιατί είναι η ιδεολογία τους, η πιο απάνθρωπη, η πιο σκοταδιστική που έχει γνωρίσει, που έχει γνωρίσει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Και δεν είναι ώρα να καταμερίσουμε ευθύνες για την καθυστέρηση 5,5 χρόνων για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Θα είμαστε όλοι εκεί αύριο. Θα υπάρχει τεράστια κινητοποίηση από μαζικούς φορείς. Φυσικά εμείς θα συμμετέχουμε και μέσα στην αίθουσα θα είμαστε για να εκφραστεί, και εδώ δεν χωράει να επηρεάσουμε τη δικαιοσύνη. Τι πρέπει να επηρεάσουμε, δικαιοσύνη που δρά. Στον αέρα. Τι έχει τα Ευαγγέλια. Υπάρχει μια κοινωνία ολόκληρη. Δεν διδάσκεται στα πανεπιστήμια ότι πρέπει να δικάζει ο δικαστής με βάση τον νόμο αλλά και με κοινωνικά κριτήρια. Και επομένως λέμε ότι άλλη απόφαση θα είναι απαράδεκτη. Και θα την αντιπαλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις μαζί με τον λόγο.